Vamos. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε πολύ μεγάλη ομάδα. Προσπαθούμε να σας βάλουμε μέσα στο πλάνο όλους. Αλλά θα ξεκινήσω πρώτα από τον μαέστρο. Ναι. Ο οποίος ενορχίστρωσε αυτό το εκπληκτικό θέαμα. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο έχεις εσύ την ευθύνη για όλα αυτά που είδαμε. Ναι. Αλλά θα πω ότι σίγουρα την ευθύνη την έχει και ο καθένας προσωπικά, γιατί αυτό που έγινε και ο ρόλος του καθενός φάνηκε ότι ήταν μια πολύ καλή δουλειά και καλοδουλεμένη. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Πες μας τις λεπτομέρειες, πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, γιατί μάλλον έχετε κάνει πολλές πρόβες ή είστε πολύ οργανωμένοι. Ωραία. Λοιπόν, να πω το εξής λοιπόν, ότι εγώ αυτό το έργο το έγραφα 4 χρόνια. Γιατί είναι δύσκολο. Αυτό που λέω κάθε φορά είναι, κουράστηκα λιγάκι, έχω ανεβάσει 67 έργα, παιδικά και εφηβικά, ό,τι υπάρχει από Ελλάδα και από Κύπρο. Είχα κάνει και κάποιες μεταφράσεις από Ιταλικά βιβλία και εμένα κάποια πράγματα δεν με ικανοποιούσαν. Αυτός ο ψευτοδιδακτισμός που κουνάω το δαχτυλάκι για αυτό, παιδιά μου, μου φαίνεται πολύ εκτός για τα δικά μου τα δεδομένα. Και επίσης δεν μου αρέσουν αυτές οι ανακυκλώσεις, τα οποία βλέπουμε συνεχώς να αναπαράγονται. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν συνάδελφο και κανέναν ηθοποιό, γιατί αυτά πουλάνε, γιατί αυτά αρέσουν και είναι πάρα πολύ ωραίες δουλειές και κάποιες από αυτές. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν με ικανοποιούν και δεν με εκφράζουν, γιατί είμαι ένα διαφορετικό στυλ. Γι' αυτόν τον λόγο αποφασίζω και γράφω εγώ τα έργα μου πλέον. Έτσι λοιπόν, εφόσον τα γράφεις, τα αγαπάς ακόμη πιο πολύ και ξέρεις συγκεκριμένα πράγματα. Το αποτέλεσμα κάθε φορά προκύπτει από σκληρή δουλειά και αυτό προέκυψε από 6 οντισιόν συγκεκριμένα, να το ξεκινήσουμε από εκεί. Που από τις 6 οντισιόν περάσανε αρκετά άτομα, στο σύνολο 245 παιδιά ακριβώς. Αλλά δεν ήθελα να ξεκινήσουμε κάτι πριν βρούμε τους καταλληλότερους. Σαφώς κάτι πριν ξεκινήσεις έχεις στο μυαλό σου, έχεις μια εικόνα, έχεις μια ιδέα, υπάρχει το θέμα, υπάρχει το κλίμα, η αισθητική, αλλά από την άλλη νομίζω ότι σαφώς και περιμένεις προτάσεις από ηθοποιούς. Τα παιδιά, τα μισά παιδιά είναι η πρώτη τους δουλειά. Παρόλα αυτά όμως συμπεριφέρθηκα και συμπεριφέρονται σαν να είναι επαγγελματίες, πράγμα που δεν το συναντάς ακόμη και σε ανθρώπους του χώρου, ηθοποιούς, που έχουν κάνει και 5 και 10 δουλειές. Όχι μονάχα ήταν συνεπέστατοι, όχι μονάχα ήταν ομάδα, είμαστε ομάδα και αυτό το λέω και το εννοώ με κάθε πόρο του δέρματός μου, είμαστε ομάδα, είναι πολύ σημαντικό αυτό και ήταν εδώ, στα δύσκολα, στα εύκολα. Αυτό το αποτέλεσμα βγήκε με 1,5 μήνα προβών, 2,5 ωρών μονάχα, γιατί τα πιο πολλά παιδιά είναι τελειόφοιτοι σχολών και έτσι λοιπόν είχαν και τις σχολές τους. Παρόλα αυτά όμως προτείνανε και 5 και 6 και 7 διαφορετικές ιδέες για κάθε σκηνή και κρατούσαμε κάθε φορά την καλύτερη. Δίναμε το θέμα, δίναμε μια κατευθυντήρια γραμμή και μετά επιλέγαμε το καλύτερο. Δεν θέλω να λέω είναι αυτό και τέλος. Αν επιβδίσω, ρε παιδί μου, θα το πω, αλλά γενικότερα όχι. Θέλω να προκύπτουν κάποια πράγματα. Έχεις μια γενικότερη ιδέα, αλλά αφήνεις και τα πράγματα να εξελιχθούν και από μόνα τους, σύμφωνα με αυτό που προτείνουν τα παιδιά. Δεν διαφωνώ με τη διαφορά όμως ότι είπες ότι το έγραψες μέσα σε 4 χρόνια. Ναι. Που σημαίνει ότι σκεφτόσουν λεπτό προς λεπτό, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο κάθε σκηνή και κάθε λόγο. Επομένως, οι παρεμβάσεις των παιδιών επάνω σε αυτό το θέμα. Προφανώς είχε να κάνει με τον τρόπο έκφρασης. Θα πω το εξής, ότι ήταν 4 χρόνια γιατί είναι θέατρο στο θέατρο, εκυποτισμός όπως βλέπουμε. Ναι. Και από την άλλη η δυσκολία έγινε το εξής. Έπρεπε να το διαβάσω το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα στα αγγλικά, έπρεπε να το διαβάσω στα ιταλικά, εγώ τουλάχιστον σαν δική μου ευθύνη το θεώρησα αυτό, και έπειτα στα ελληνικά. Να πάρω μετά αυτές τις γνώσεις όσες μπόρεσα να έχω, να καθίσω να γράψω ένα δικό μου. Μια δική μου μετάφραση και πάνω σε αυτή να την κάνω ότι την έχουν γράψει νέα παιδιά και από εκεί και πέρα να κάνω μια περίληψη αυτού του έργου. Γιατί ο σκοπός της συγκεκριμένης παράστασης που ανέβασαν τα νέα άτομα, τα νέα παιδιά τα οποία παίζουν, δεν ήταν το να φέρουν εις πέρας μια καλή παράσταση. Σκοπός τους ήταν το θέμα που πραγματεύεται το θεατρικό και το θεατρικό το θέατρο μας πραγματεύεται. Το θεατρικό μας πραγματεύεται τον έρωτα και τη φιλία. Αυτός ήταν ο σκοπός και νομίζω ότι τα καταφέρανε και πάνω σε αυτό κτίσανε τα παιδιά.
και προτείνανε και εκφράσεις. Και εγώ αυτό που δούλεψα ήταν ναι σκηνοθετικά, ήταν πάνω στο χαρακτήρα τους, γι' αυτό επέλεξα τον κάθε έναν ξεχωριστά και από την άλλη για το γεγονός ότι εκτός ότι προτείνανε, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον και κτίζαμε από κοινού. Και σαφώς και δεν το βλέπεις εγωιστικά. Όταν κάτι βλέπεις ότι μετράει, δεν θα σκεφτείς ότι α, είναι δικό σου το έργο, δεν θα βάλω άλλη προσθήκη. Ίσα-ίσα ήθελα να μου ζητάνε, ήθελα να μου δίνουν πατήματα καινούργια. Αφού τους διάλεξες στον καθένα για τον ρόλο, άρα έπρεπε να δέσει πάνω σε αυτό. Και για εμένα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του κοινού, για εμένα προσωπικά νιώθω τόσο ικανοποιημένος. Είναι μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά και πρώτη φορά επιχειρώ μια κωμωδία καταστάσεων και χαίρομαι πάρα πολύ που μου έδωσε τη δυνατότητα η Παυλίνα που μαζί αποφασίσαμε να ανεβάσουμε αυτό το έργο. Γιατί, ξέρετε, είναι δύσκολο να εμπιστευτείς σε αυτές τις μέρες έναν πολυπληθές θείασο που αποτελείται από 10 διαφορετικά άτομα και γιατί είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο και πόσο μάλιστα όταν είναι νέα παιδιά που δεν τα εμπιστεύονται εύκολα. Εγώ και ξέρεις και από τις άλλες δραστηριότητες μου, σαν γνώμονα το πάντα, να στηρίζω και να βοηθάω τα νέα παιδιά. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω παραπάνω, έχω καταχραστεί πολύ χρόνο. Δεν ξέρω πόσο είναι ο χρόνο που θα έχουμε για να ξέρουμε πόσο καταχράστηκε. Α, όχι, να μιλάω. Λοιπόν, πόσοι από εσάς είναι που είναι πρώτη τους παράσταση? 3 άτομα. Είπα 5. Συγγνώμη, επαγγελματικά. Επαγγελματικά, ναι, δεν μιλάμε τώρα για μαθήματα και τέτοια. Πρώτα-πρώτα εσείς οι τρεις, πώς σας φάνηκε? Είναι η πρώτη σας εμπειρία, έτσι, σκεφτείτε το ως αυτό. Πρώτη και κατάπρωτη σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι. Και ήταν σαφώς μια εμπειρία την οποία χρειαζόμαστε και εύχομαι κάθε νέο παιδί το οποίο θέλει να ακολουθήσει τα μοιρά του και θέλει να ασχοληθεί με την τέχνη να την έχει. Γιατί είχαμε την τύχη να συνδεθούμε κάποια άτομα τα οποία και τα 10 είναι διαφορετικού χαρακτήρα. Λογικό. Και οι ηλικίες παίζουν ρόλο. Και είναι τελείως διαφορετικά άτομα και δέσαμε και γίνουμε κάτι σαν μια οικογένεια. Και ελπίζω κάθε νέος που θα ξεκινάει να το βρίσκει, γιατί σε βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά. Βοήθησε και πολύ ο Χρήτνας βέβαια σε αυτό. Δηλαδή ότι αυτό που είπε και πριν ισχύει, ότι έκανε πολύ προσεκτική επιλογή των παιδιών και όχι μόνο το να παίζουν καλά, να τα λένε που λένε, αλλά το ότι να μην δημιουργηθεί καμία κακιά διάθεση. Δηλαδή, 2,5 μήνες τώρα, 2 μήνες πόσο ήταν, δεν δημιουργήθηκε έστω κάτι που να είναι μια φαγωμάρα. Στο θέατρο ακούμε και ισχύει το ότι. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο και αυτό μας βοήθησε ακόμα πιο πολύ να πάμε μπροστά και να γίνει. Ήταν καταλυτικός παράγοντας στο να τρέξει το έργο, στο να είμαστε οργανωμένοι, στο να συνεννοούμαστε η επικοινωνία. Συμφωνώ και σαφώς υπάρχουν εντάσεις σε κάποιες στιγμές και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι μέσα σε αυτό το οικογενειακό, στο ανθρώπινο πλαίσιο της επικοινωνίας, γιατί αν συμφωνείς σε όλα, κάτι δεν πάει καλά, νομίζω. Γι' αυτό κιόλας και το ενδιαφέρον υπήρχε για το γεγονός ότι όλα τα παιδιά είχαν να προτείνουν και αυτό το μπέρδεμα προτάσεων και σκέψεων που έτεινε σε μια κοινή συνιστόσα ήταν αυτό το κουθητό ζητούμενο για τη συγκεκριμένη παράσταση. Πάντως, εγώ αυτό που είδα, σαν αυτό που λαμβάνει ο θεατής, οι τρεις νέοι που σηκώθαν το χέρι τους, που είναι η πρώτη τους επαγγελματική παράσταση, ή δουλέψατε τόσο πολύ υπερβολικά στις πρόβες, ή οι σχολές τους ήταν τόσο καταξιωμένες, που τους βοήθησαν να πάρουν όλα όσα χρειαζόταν για να αποδώσουν σωστά αυτό που πήγαν να κάνουν. Οι σχολές τους θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά... Δεν ξέρω αν είναι όλοι από την ίδια σχολή. Όχι. Άρα παίζεται καλό θέατρο στις σχολές. Δουλεύουν πάρα πολύ. Δουλεύουν. Δεν τελειώνει εδώ η πρόβα. Πήγαιναν και στο σπίτι και συνεχίζανε. Καλά, αυτό είναι λογικό. Γιατί όποιος επιθυμεί να πετύχει. Στις μέρες μας όχι. Το βλέπουμε και δεν είναι τίποτα δεδομένο. Δηλαδή παρακαλάς κάποιους να έρθουν, να συνεχίσουν την πρόβα και τα παιδιά το κάνανε. Δηλαδή δείξανε άψογο επαγγελματισμό από την πρώτη κιόλας στιγμή. Και θέλω να πω και ότι ο Κρήτυνας ήταν 24-7 εκεί, δηλαδή μπορεί να έπαιρνε τηλέφωνο 3 η ώρα τη νύχτα, ο Κρήτυνας ξύπνιος. Σε αυτό το σημείο θέλω να μου πεις πώς θα κάνω αυτό. Ωραία, αύριο μπορεί να έρθει και από το σπίτι μου, μπορεί να πούμε για καφέ να γίνει έτσι. Δηλαδή δεν έμενε στο ότι μαζευόμαστε εδώ 1-2 ώρες, τα είπα, κάνω ό,τι νομίζεις μετά από εκεί. Οποιαδήποτε στιγμή ήταν διαθέσιμος να βοηθήσει και να τα ξαναπεί και να τα ξαναπεί και να το. Δεν άφησε ο Κρήτυνας να πέσει κάτι κάτω. Επειδή εγώ τον γνωρίζω, αλλά φυσικά ο κόσμος λογικά δεν θα τον γνωρίζει, γι' αυτό τον αποκάλεσα μαέστρο, γιατί ξέρω ότι του αρέσει να αναρχιστρώνει υπέροχα ό,τι προσπαθεί να κάνει και βάζει τα στοιχεία που θέλει. Πείτε μας λιγάκι όμως, δεν σας πέραξε καθόλου αυτή η παρέα, αυτή η ομάδα, να προβάλλετε μονάχα τον Ιβάν
και να κάνει τον κόσμο να γελάει περισσότερο. Δηλαδή, σας έκλειψε την παράσταση. Θεός, απλά. Δεν έχω να πω κάτι. Έπρεπε να είναι αυτός, γιατί είναι αυτός. Δεν, πραγματικά είναι τέλειος. Σας κάνουμε το λίγο πιο πολύ γελάμε εμείς που είμαστε. Γιατί φανταζόμαστε μόνο τι κάνει και είναι αυτό. Είναι κάποια αστεία που σου περνάει ο καιρός. Πλέον δεν γελάς, να το δεις μία, δύο, δέκα φορές. Είμαστε εντάξει, το έχω δει. Με τον Ιβάν είμαστε συνεχώς, ότι συνεχώς γελούσαμε. Ιβάν, κατά κόσμο. Λάζαρης, Πύρος. 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 Λάζαρης. Σταματάμε εκεί στο Λάζαρης και πάμε μετά Πύρος. Μπράβο, γιατί συνήθως με λένε Πύρος. Όχι, έχεις Πύρος. Και τότε θα λες, να μην συστήνεσαι πρώτα με το επίθετο, να λες Πύρος Λάζαρης. Γιατί όταν λες Λάζαρης Σπύρος... Είναι πολύ καλό ερώτημα, αλλά είναι άλλο θέμα. Σωστό. Άλλο θέμα και εντάξει. Για πες μου λίγο για τα λουλούδια σου. Πώς? Για τα λουλούδια σου, για πες μου. Τα λουλούδια. Λοιπόν, κατάλαβα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όχι μονάχα ο Πύρος, που σαφώς είναι ένας συνδετικός κρίκος και αυτή την δική μας παράσταση και συμπαράσταση των παιδιών, αλλά όλα τα παιδιά με τον ρόλο τους κτίζοντας τον κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά, γιατί είναι δύσκολη παράσταση. Για να βγει αυτό το μπάφαλο πρέπει να είναι πολύ ταρβανωμένο από εμάς. Προτείνοντας πράγματα και βοηθώντας ο ένας τον άλλον, είναι όλοι τους οι πρωταγωνιστές. Είναι τόσο δυνατοί. Από ποιο να ξεκινήσω, έτσι όπως κάθεται, ο καθένας ξεχωριστά συμβάλλει με τον ιθαράκι του και για τον Πύρο, για να πάρει ακόμη πιο πολύ δύναμη και για να βγει μπροστά, γιατί υπάρχει πιο πολύ θετική ενέργεια. Και αυτό δημιουργείται καθ' όλη τη διάρκεια και έτσι βγαίνει ο Πύρος και το απογειώνει μετά. Αλλά έχουμε, δηλαδή, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, τα ονόματα δεν πάω καλά. Ο Ματθαίος, θα πω, με την Έλενα, που ο είναι Ματθαίος οι ορχιστρωτές της πρώτης. Ακριβώς, ναι. Αυτοί τον ορχιστρώνουν, ναι. Οπότε και αυτοί κλέβουν κατά κάποιο τρόπο την παράσταση. Όλοι την κλέβουν, βασικά. Αλλά αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον διέκρινα είναι ότι από την αρχή πηγαίνει άτομο-άτομο. Έτσι. Δηλαδή, ένας-ένας. Ναι, έτσι. Ένας-ένας. Και φαίνονται όλοι. Είπες Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Οι δύο ρόλοι οι οποίοι βγάλανε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είναι το έργο. Πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο. Ειδικά στις φάσεις των θανάτων, στις φάσεις των δηλητηρίων, των δαχτυλιδιών και τα λοιπά, η ίδια η Ιουλιέτα και ο ξυφομάγος ο Μέγας ο Ρωμαίος. Θέλω να πω ότι είχα δει την Νικολέτα και όταν είχε έρθει μου παρουσίασε κάτι τελείως διαφορετικό. Και λέω, σκέφτομαι, αυτή η κοπέλα θα το κάνει. Λέω γιατί μπορεί. Είτε τελείως δηλαδή, κάτι κοινωνικό, δραματικό κτλ. Ναι, καλά, το ύφος της και τα γυαλάκια της είναι άριστο. Καμία σχέση, δηλαδή είναι. Να μην λέω, είναι όλοι τους. Αλλά και η Νικολέτα δηλαδή ήταν φοβερή. Δηλαδή μου έδωσε έναν άλλον αέρα, μια άλλη όθηση. Καλά, όπως και ο νεοεμφανιζόμενος αντίπαλος του Ρωμαίου, ο οποίος προσπάθησε μονάχα να μην παίζει τέτοιους ρόλους. Καλός ήσουν, τέλειος ήσουν, αλλά θα διοικηθείς αν παίζεις μόνο τέτοιους ρόλους. Μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα. Πείτε μου λιγάκι, ο καθένας αν θέλει ξεχωριστά, πόσο το δουλέψατε μόνοι σας περισσότερο, όχι με την ομάδα που το συζητάμε τώρα στην ώρα. Ας ξεκινήσουμε από εδώ, έτσι, με τη σειρά. Ναι, να σε γνωρίζουμε κιόλας, αλλά και το ονοματικό μου όσο. Βεβαίως. Ονομάζομαι Αγγελική Περγαμηνού. Δεν μπερδεύεται κανείς. Όχι, είναι εύκολο. γενικά, είναι ένα δύσκολο έργο. Ήταν ένα δύσκολο έργο. Και αυτό γιατί, λόγω του ότι είχα και δύο ρόλους να ασχοληθώ, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι και οι δύο ήταν δύο χαρακτήρες που πολύ περίεργοι. Όχι, δύο ήταν. Τρίση. Α, και τον τροφό το βάζουμε ξεχωριστά. Εντάξει, το βάλουμε ξεχωριστά. Εγώ το βάζω έτσι σαν παρακλάδες, α πούμε. Μένα μ' άρεσε βέβαια το πέρα που αντί για η τροφός ήταν η τροφή. Η τροφή, φυσικά. Ναι, η τροφή. Οπότε ήταν σχετικά δύσκολο να γίνει όλο αυτό. Οπότε σίγουρα χρειαζόταν εξτρά δουλειά στο σπίτι και ίσως παραπάνω δουλειά από ότι για ένα άλλο έργο. Και υπάρχει και το στοιχείο το ότι είναι κωμωδία, το ότι πρέπει να είναι πολύ λεπτό όλο αυτό για να βγει το κωμικό και να βγει το γέλιο προς τα έξω.
να μην, γίνεται, να μην υπάρχει υπερβολή γενικότερα. Και νομίζω ότι επειδή το δουλέψαμε όλοι τόσο πολύ και μεταξύ μας και ο καθένας μόνος του, γι' αυτό βγήκε και έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι όλοι κατά κάποιο τρόπο, όχι απλά το δουλέψαμε τους ρόλους, το δουλέψαμε και μέσα μας, να μπουν μέσα μας αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων, να υπάρξουν όντως, να είναι υπαρκτοί. Πρωτού περάσουμε σε σένα, να σου πω μονάχα ότι όποιος πεινάει στην παράσταση και σε βλέπει στην αρχή, πεινάει συνέχεια κι αυτός. Ναι, το κάνω αυτό. Το κάνω στον τρόπο. Λέγομαι Παναγιώτης Ψαρός. Δεν μπερδεύεσαι και σε καθόλου. Καθόλου. Ναι. Εγώ έτρωγα. Το δούλεψε σπίτι. Το δούλεψα πάρα πολύ και το δουλεύω συνέχεια αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ πάρα πολύ με την Αγγελική σε αυτό που είπε, ότι η δυσκολία αυτού του έργου ήταν βασικά το ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το ρόλο τον δικό μας, που ήμασταν, ας πούμε, το παιδί που πήγαινε σχολείο, και μετά άλλους, εγώ είχα άλλους δύο, τρεις, μέσα στην παράσταση. Και αυτό... Μόνο το θάμνο δεν έκανες. Σχεδόν τον έκανα όμως και τον θάμνο. Μαχοβαλτάσκα σαν μπάλα. Ναι, ήταν μια κάτι προσδιορίστο. Αμπράβο. Και νομίζω ότι εκεί ήταν και η δυσκολία των πραγμάτων, ότι αυτοί οι τρεις ρόλοι έπρεπε να είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, παρόλο αυτό να τους κάνει το παιδί το οποίο είναι στη δεύτερη γυμνασία. Αυτό έπρεπε να βοηθεί αυτό. Και δεν είναι και τόσο επιμελής ως μαθητής. Όχι, σίγουρα. Και έδειχνε και μια διαφορία για όλα. Αλλά ξαφνικά... Ένα συμφέρπον νέο. Ναι, ναι. Καλά, ναι. Υπήρχαν αυτά, φαινότανε. Αλλά το κεντρικό ήταν η κυρία. Ναι, προσπαθήσαμε όλοι να τους κρατήσουμε την παράσταση, αλλά δεν καταφέραμε. Εγώ είμαι η Νικολέτα Παπαδοπούλου. Δεν μπερδεύεται κανένας σίγουρα. Ναι, τον Παπαδοπούλου, γιατί είναι σπάνιο. Ναι. Δύο είμαστε. Έχουμε και άλλο Παπαδόπουλο, το Ματθαίο το Παπαδόπουλο. Εγώ καταρχάς από ό,τι πέρασα πάρα πολύ ωραία. Περνάμε, δεν τελείωσε. Δεν ξέρω πάνω. Έχει κι άλλο. Ναι, όπως λέγανε και παλιά, θα γράψουν οι κριτικοί. Αυτό. Ναι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό, να χαίρεσαι να πας κάπου. Γιατί σίγουρα υπήρχαν και μέρες που και οι ώρες ήταν περίεργες και μπορεί καθένα να είναι κουρασμένος ή κάποιος να έχει το νεύρο του τύπου «Αχ, αυτό έχω εκείνο, πονάει λίγο η δουλειά μου, λίγο αυτό». Πάντα χαιρόμουν να έρθω και έλεγα «Καλημέρα, τι ωραία, τι καλά». Πολύ σημαντικό, ποτέ δεν ένιωθα ότι «Α, δεν ήταν αυτό το θέμα, αυτό που ρωτήσαμε, λέει». Οκ, και δεν κατάλαβα, σ' αρέσει να φέρεις. Πολύ ωραία, όμως περάσαμε αλήθεια. Πόσο δουλεύτηκε, πιστεύω ότι γενικά πρέπει να έχεις πάντα το ρόλο μέσα και ειδικά εμείς που είμαστε καινούργιοι ηθοποιοί, δεν δουλεύουμε πολλά χρόνια, συνέχεια να το δουλεύεις, να παρατηρείς τον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι όλη η δουλειά έγινε, θα το αποκαλύψω. Λοιπόν, επειδή εγώ ήμουν νεάτερη με το ίντερνετ, φτιάξαμε παιδιά μία ομάδα στο Facebook που μιλούσαμε. Εγώ αλήθεια εκεί ένιωθα ότι δουλεύω, ήταν σαν να ήμασταν όντως σε τάξη και λέγαμε θα έρθω να μπω. Είχα να μπω μια ώρα και βλέπω 55 διάφορα και έλεγα θα του σβήσω. Αυτά, αλλά ήταν πολύ ωραία ήταν. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη από τον Ρωμαίο γιατί θέλω να μείνω στην Ιουλιέτα. Και η ερώτηση που της κάνω ισχύει για όλους, αλλά ναι, και για τον Πύρο ισχύει. Πόση ώρα καθώς ήμουν μπροστά στον καθρέφτη για να δεις τις εκφράσεις που έπρεπε να πάρεις. Στον καθρέφτη, να πω την αλήθεια. Πες την αλήθεια, πες την αλήθεια. Αλήθεια είναι ότι δεν κάθομαι μπροστά στον καθρέφτη, αλλά καθόμαι για να μαθητώ, για να φτιάξω το μαλλιά του ρόλου, να βγάλω τα φρύδια του ρόλου, πολλές ώρες. Δεν το σκηνοθέτησες καθόλου μόνη σου την καθέκφραση. Αφού είχα το κρίτο, αλλά τι χρειάζεται παραπάνω. Παίρνω αυτό, γιατί εγώ δεν το πω τώρα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Το θεωρώ πολύ κακάκι στο θέατρο. Όποιο κάθεται, μη διανοηθείτε να το κάνει. Είναι λίγο περίεργο. Ναι, όχι. Θα έρθει εκείνη τη στιγμή. Δεν καθίσει στον καθρέφτη να προδικάσω τι θα κάνω. Και είναι κακό θέατρο. Αλλού αυτά είπαμε. Όχι εδώ. Δεν είναι. Ναι, είναι το ψεύτικο. Δεν τα προετοιμάζουν αυτά. Και τα παιδιά δεν το κάνανε, όχι. Ήταν εδώ πέρα και εκφραζόντουσαν σύμφωνα με τη συνθήκη που δημιουργούταν κάθε στιγμή. Όχι τυχαία, τη σταμπιλάραμε μετά και την κρατούσαμε. Αλλά όχι, πρόβες ποτέ, δεν θα τους επέτρεπα. Αλλά καθρέφτης ήσουν και εσύ και οι υπόλοιποι μεταξύ τους. Και εγώ και η βοηθός σκηνοθέτη, η Πέλη Χαρδοπούλου,
και η Παυλίνα που μας βοηθούσε όποτε θέλουμε να κάνουμε πρόβα, είτε εδώ είτε στο Αυλέ, δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι υπάρχει αγάπη και ότι υπάρχει βοήθεια από όλες τις πλευρές. Ρωμαίο. Για το πώς δουλέψαμε. Θεωρώ, είχα και τον χρόνο να το σκεφτώ, οπότε... Έχεις όμως και τη δυνατότητα να μας πεις και το ονοματεπώνυμο. Παναγιώτης Κούτελης, Πάνος. Το Αρβαντάς θεωρώ του έργου ήταν ότι ήταν πολύ γρήγορο και είχε μεγάλη ταχύτητα και ρυθμό και οι ατάκες πέφτανε έτσι. Οπότε σπίτι δεν μπορείς να κάνεις τόσο πολύ τα λόγια όσο λόγια να δουλέψεις την ατάκα, άντε μια ατάκα μόνη της, πώς να την πω συγκεκριμένα. Πιο πολύ είναι πώς θα δουλέψεις το χαρακτήρα ή το... Και το έκανα πιο πολύ και έξω από το σπίτι μου. Θυμάμαι, είχαμε την Ελένη, είχαμε πάει από αυτό. Και έψαχνα την τουαλέτα. Οπότε ήμουν κάποιος. Και μου λέει, όταν κατεβαίνω, μου λέει, είσαι ο Τζόρτζ. Το κατάλαβες. Οπότε ήταν πιο πολύ μέσα στη ζωή. Αυτό που με δυσκόλεψε πιο πολύ ήταν και λίγο στα Βιάν που ήταν Μακάρθου. Παύλα στα Βιάν. Ναι, είχε δύο ονόματα. Που ήταν τελείω ξέχωρο και από τον Ρωμαίο Παύλα Τζόρτζ. Ήταν διευθυντή. Ναι, καλά. Εκείνο ήταν όμω κάτι το οποίο. Και αυτό το είχες όταν το έκανες. Δεν το άφησες να φύγει. Το είχες. Όχι, δουλεύτηκε πολύ. Δεν ήταν από την πρώτη μέρα. Κάνεις τα παιδιά έτσι. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα δουλειά σίγουρα. Εμένα με εξέπληξαν και οι δύο καθηγητές, αλλά ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ονομάζομαι Μεταξάς Αλέξανδρος. Η αλήθεια είναι πως εγώ δυσκολεύτηκα αρκετά για την παράσταση. Γιατί δεν έχω ξανασμετάσχει σε επαγγελματική παράσταση, δεν έχω ξανακάνει κομμωδία και η αλήθεια είναι πως δεν είχα μπει από την αρχή με τα παιδιά. Είχα μπει μετά από 2-3 εβδομάδες, δεν θυμάμαι πόσο. Η αλήθεια είναι ότι μας βρήκαν αρκετές δυσκολίες, κάποιες προσωπικές αλλά κυρίως εδώ πέρα σε σχέση με την ομάδα. Δηλαδή φεύγαν παιδιά, είμαι λιγάκι beach. Νομίζω, αλλά είχαν και από τις πρώτες μπορεί να μην αντέχαν εμένα, μπορεί να μην ταιριάζουν τα ωράρια. Είχαμε αρκετές αλλαγές, αλλά παρόλα αυτά δεν βιαστήκαμε να κάνουμε αμέσως την αντικατάσταση, ψάχναμε να βρούμε τον ιδανικότερο. Μου θύμισε τώρα με το Beach Fighters, ο Φανούρης και το σόι του, ναι. Που ρωτάει στον αδερφό του, είναι η Margaret είναι very strict. Strigle. Όχι, strict. Έτσι, με τον Beach. Ναι, το δούλεψα αρκετά σπίτι γιατί δεν θα μπορούσα αλλιώς να ανταπεξέλθω. Καλά, δεν είσαι μόνο ειλικρινής, λες και την αλήθεια γιατί έτσι και αλλιώς πρωτοεμφανιζόμενος ήσουν για σένα σαν ρόλος. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν έχεις ξαναπαίξει στην άλλη παράσταση. Αλλά σε αυτό που έπρεπε να κάνει, κάθισε, δούλεψε, ό,τι λέγαμε και ερχόταν μετά και απορρίζεται. Ένας από τους καλύτερους παπάδες που έχω δει. Μόνο παπάς δεν ήταν. Κουλ. Αυτό ήταν. Ποια δεν ήταν το Κουλ και το GG. Πρώτα αρχίσαι. Εγώ το έχω βάλει. Ναι. Ωραία, να συνεχίσεις έτσι. Δασκάλα νούμερο 2. Γεια σας. Εγώ είμαι Κλεοπάτρα Λασκαρίδου. Εγώ βασικά είμαι το τελευταίο μέλος που μπήκε στην παρέα. Μπήκα λίγο αργά. Αλλά ένιωσα πολύ ωραία από την αρχή. Εντάξει, στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο να βρω έναν τρόπο να ξεχωρίσω την καθηγήτρια από τη μαθήτρια. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή στις πρόβες, για κάποιο λόγο, βγήκε αυτό το αγγλικό και του άρεσε το κρίτσο, και είπαμε να το κρατήσουμε έτσι. Μετά, εντάξει, η Δίντι είναι τρέλη και παλαβή, εδώ πέρα μου το παιδί. Ναι, το έχουμε καταλάβει ειδικά στη σκηνή του Φόρου. Ναι. Έκλαιγε πολύ. Πολύ κλάμα, δεν ήθελα να πεθάνει αυτό το αγόρι. Το εκμεταλλεύτηκα όμως. Εδώ πέρα μου βγήκε να βρω τη διαφοροποίηση και την κράτησα. Αλλά εμένα μου άρεσε που παρόλο που μπήκα πολύ στο τέλος, κατευθείαν με αγκαλιάσαν να προσπαθήσουν να με βοηθήσουν με όλα τα παιδιά. Εγώ μια προσωπική ερώτηση θα σου κάνω. Τόσο μαλλί, πού το κάνεις? Κάνω τα καπελάκια μου. Φάνηκε. Σειρά σου. Ονομάζομαι Θεόφιλος Πασχάλης. Δυσκολία.
Ναι, είναι δυσκολία. Δύσκολα. Η δουλειά. Πιστεύω ότι έχεις αρκετή δουλειά ως προς το χρόνο που είχα ελεύθερο, διότι είμαι σε δύο σχολές συν τις πρόβες. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, μετά από ένα σημείο εκεί πέρα βρήκαμε τους ρυθμούς μας και πηγαίναμε. Συμφωνώ με την άποψη του Κρήτων, αυτό με τον καθρέφτη να βρεις εκφράσεις κλωστά είναι λίγο τελείως... Ναι, αλλά είδες ότι όλοι τελικά αποδεχτήκατε ότι είστε καθρέφτες. Ναι, με τον καθρέφτη πραγματικού μεταξύ μας σε άλλους καθρέφτες αυτός. Ναι, δεν είναι ότι έκατσα να δουλέψω όλη τη φράση. Αυτά τα έβρισκα εδώ πέρα πάντα με τις πρόβες. Άντε, αν κοίταξα, ας πούμε, πώς θα μπω μέσα, πώς θα πετάξω το σπαθί, πώς θα κάνω το άντρα. Αυτά ναι, αλλά οι εκφράσεις όχι, δεν είναι αυτές μόνο ζωτήρια. Το μαρτσό, το μαρτσό. Το λάδρα το βαρύ. Πρωτού πάμε στους δυο σκηνοθέτες της παράστασης, θέλω ξανά τον Πύρο να μιλήσει λιγάκι για αυτό το οποίο κατάφερε να κάνει, πώς το δούλεψε, μάλλον πώς βγήκε η δουλειά μέσα από όλους. Τι σου προσφέραν οι υπόλοιποι για να το πετύχεις. Λοιπόν, το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης του σώματος και της διάθεσής σου. Ό,τι διάθεση έχεις, ό,τι πόνο έχεις, το εξωτερικεύει το πρόσωπο. Το κάθε πόνο, το κάθε γέλιο, το κάθε αμηχανία του σώματός σου, το βλέπει το πρόσωπο. Από το πρόσωπο μπορεί να φανεί. Οπότε είναι λάθος να δουλέψεις πάνω στο τέτοιο, δεν μπορείς να καταλάβεις, στο καθρέφτη. Οπότε, τα πάντα μπορεί να τα εκφράσει το πρόσωπο, απλά πρέπει να είσαι στο χαρακτήρα. Εσύ όμως και... εξέφραζες και με τα πόδια και με τα χέρια και με το σώμα. Μετά πάμε εκεί σε μια άλλη σχολή, σε ένα άλλο, στην κομέντια Dell'Arte. Όπου εκεί μπορείς να βρεις πράγματα, μπορείς να... Είναι και πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, η κωμωδία. Γι' αυτό κιόλας θέλει... Εγώ θα πω ένα παράδειγμα. Είχα πάει την αδερφή μου, γιατί είχε δύο μικρά παιδάκια στο σούπερ μάρκετ, και καθόμουν μέσα στο αμάξι και καθόμουν έτσι εδώ. Αλλά ήθελα να δω... Ήθελα να βγάλω αυτό που ήθελα να εκφράσω μέσα από το πρόσωπο, όχι απλά μια γκριμάτσα. Και καθόταν ένας εκεί που περίμενε για να βγω εγώ και με κοιτούσε έτσι. Εκεί, ναι, με στάθηκα λίγο, αλλά δεν ένιωσα αυτό. Τελευταία ερώτηση προς εσένα, αυτό είναι κατακτηστικό βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Σκέφτηκες ποτέ να κάνεις αυτό που βλέπουμε, όχι εμείς, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, πριν πολλά χρόνια, βουβή, κάτι, κωμωδία. Πολύ ωραία. Επειδή έχω κάνει και κάτι τέτοιο, όχι βουβή όμως, στην ουσία αυτά που ήταν πιο πολύ στο θέατρο που είχα κάνει δεν ήταν τόσο το τι έλεγες, αλλά το πώς το εκφραζόσουν με το σώμα σου, με το πρόσωπό σου. Διότι να δουλεύεις με παιδιά σε μια ομάδα 24 ανθρώπων, 24 ηθοποιών, το οποίο είναι από Μογγολία, Βραζιλία, νησιά Κομόρ, Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία, Βραζιλία, δεν θυμάμαι, Γαλλία. Η γλώσσα δεν μετράει πουθενά. Οπότε αυτό που μετράει είναι πιο πολύ σώμα, πρόσωπο, η έκφραση και η ενέργεια, τα πάντα, δεν είναι... Ένας νέος Mr. Bean. Ποιο Mr. Bean, είναι μεγάλη σχολή. Ναι. Είναι σχολή. Είναι μεγάλη σχολή. Σκηνοθέτες, αυτής της παιδικής πρόβας και παράστασης ταυτόχρονα... Εφηβικής θα έλεγα. Ναι, είναι δευτέρα γυμνασίου, έτσι. Ναι. Εφηβικής, λοιπόν. Για... Παρακολουθήσουμε το λόγο στην κυρία πρώτα. Λοιπόν, εγώ λέγομαι Ελένη Χατζή. Κυρία, συγγνώμη, απλά πετάγουμε τώρα. Πριν τελειώσει η Ελένη, να πω ότι κάποια από τα παιδιά ήταν και σπουδαστές μου παλαιότεροι, όπως είναι ο Πύρος, όπως είναι η Ελένη, ο Ματθαίος.
και τους ήξερα και συνεργαστήκαμε σε άλλους ρόλους, σε άλλα θετικά έργα και ήξερα τι θα μπορούσα να κάνω. Την Ελένη θυμάμαι από κάπου, δεν θυμάμαι από πού, αλλά... Ναι, από μια άλλη παράσταση, από τη χώρα των ονείρων, είχαμε έρθει σε εσάς. Έχω κάνει παραστάσεις. Πριν ξεκινήσω να σας λέω, θέλω λίγο να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που είμαι με όλους και με όλα τα παιδιά αυτά, πραγματικά, είτε είναι ο πρωινός μου καφές πλέον, είναι η συνήθειά μου, είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Με τον Μαθαίο είμαστε μαζί και ο ένας συντονίζει τον άλλον, περισσότερο ο Μαθαίος, γιατί καμιά φορά εγώ είμαι λίγο στα χαμένα. Δεν το κάνω επίτηδες, αλλά έτσι είναι. Δεν θα πω δύσκολο, γιατί στην ουσία πάλι όλοι μαζί ήμασταν. Πάλι ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Από πίσω γίνεται εντάξει της μουρλής, οπότε αναγκαστικά πρέπει να συντονιζόμαστε όλοι. Οπότε δεν μπορώ να αισθανθώ ότι έκανα κάτι συγκεκριμένο εγώ μόνη μου. Έκανα πράγματα μαζί με τους άλλους και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν έπαιζα μπάλα μόνη μου, να το πω έτσι. Το ρόλο τον έκτισα, αρχικά παρατηρούσα παιδιά ηλικίας 15 χρονών που εντάξει όταν ήμουν εγώ 15 μετά τώρα 15 δεν έχουμε καμία σχέση. Έβλεπα ταινίες σχετικά με γυμνάσια και ηλικία. Παρατηρούσα στην ουσία και έκλειβα όσο περισσότερο μπορούσα να πάρω ώστε να στήσω τον ρόλο της Λουίζας. Αυτά. Η φωνή μου είναι κλειστή, οπότε θα με συγχωρήσετε. Εγώ προσπάθησα, δεν χρειάστηκε από την πλευρά μου να κάνω ιδιαίτερη δουλειά. Χωρίς να θερμακουστεί, αλαζονικό. Απλά ο Κρητώνας είδε τον ρόλο σε μένα και εγώ το μόνο που χρειάστηκα να κάνω να παίξω ήταν αυτό που όπως ήμουν μικρός. Αυτό έκανα εγώ. Όταν μου περιέγραψε ο Κρητώνας τον ρόλο, είπα: Οκ, εγώ όπως ήμουν μικρός. 15 χρονών, έτσι ακριβώς ήμουν. Και ουσιαστικά ήταν επίτευγμα του Κρήτωνα να το δει αυτό σε μένα και να μου δώσει αυτόν τον ρόλο. Οπότε από την πλευρά μου ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Σχετικά. Μου χρειάζεται και δικά μου τη φωνή. Να σε ρωτήσω. Εσύ όμως έχεις από την αρχή μπαίνει σαν ο παρουσιαστής του όλου θέματος. Κυρίως κοντρολάρω εγώ την κατάσταση. Ναι, από την αρχή. Και μετά συνεχίζεις και παίρνεις και πάνω σου και άλλα ρίσκα. Δηλαδή, είσαι εκτός από το. Ενώ βάζεις την Λουίζα να κάνει τη σκηνοθεσία, εσύ είσαι από πίσω που κρατάει τα ενία. Και επίσης συνεχίζεις μέχρι τέλος. Αυτό σου δίνει μια ξεχωριστή νότα μέσα στην όλη ιστορία, που νομίζω ότι ο Κρήτωνας προφανώς το σκέφτηκε έτσι, να αρχίζει και να τελειώνει με το συγκεκριμένο ρόλο, έτσι. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, από την εκμυστήριψη ενός μυστικού, ενός φίλου σε κάποιον κολλητό του. Νιώθοντας το βάρος που φέρει η ευθύνη της φιλίας, αποφασίζει λοιπόν ο ίδιος να αναλάβει δράση. Έτσι λοιπόν η πρώτη που έρχεται στο μυαλό ήταν αυτή που ένιωθε και πιο κοντά για πολλούς λόγους. Αποδεικνύεται στο τέλος ο λόγος. Και από κοινό συναποφασίσαν να κάνουν κάτι ομαδικό. Το όλο περίεργο είναι ότι αυτό που βλέπουμε παιδιά, ουσιαστικά νέοι, που δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο παρά μονάχα να βοηθήσουν τους φίλους τους να επιτύχουν ένα στόχο. Και το πετυχαίνουν με έναν παράδοξο τρόπο. Γιατί η σκέψη αυτής της ηλικίας δεν έχει νόρμες και κανόνες, δηλαδή είναι τόσο αυθόρμητα τα πράγματα που... Και αθώα. Και αθώα, ναι. Δεν τους νοιάζει το αποτέλεσμα. Τους νοιάζει ο στόχος που έχουν βάλει εξ αρχής. Και νομίζω ότι, κλείνοντας έτσι μόνο στους ηθοποιούς και τα λοιπά, επειδή μιλάμε στους θεατές σας... Υποψήφιους δικούς σας. Μακάρι, και ευχόμαστε, να έρθουν και να μας πούν κάθε γνώμη τους, αληθινή, είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει. Θα ήθελα να πω εντάχει την περίπτωση και με αυτό να κλείσω και αν θέλετε... Όχι μόνο με αυτό, θα πεις και τις μέρες που θα παίζετε. Όλα θα τα πω. Τις ώρες. Ότι βρισκόμαστε στην Αγγλία, στο North Apricot River, μπορεί να μην αναφέρεται, αλλά είναι μια δική μας φανταστική πόλη, όπου στην εποχή του τώρα, που ουσιαστικά ένας νέος ερωτεύεται, το εκμυστεύεται στον φίλο του και αυτός θέλει να κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει.
Έτσι λοιπόν αποφασίζει να το εκμυστηριευτεί σε πιο ικανή που θεωρεί από την παρέα και έτσι ξεκινάει η πλοκή και η δράση να ανεβάσουν ένα έργο λοιπόν αποφασίζουν. Το αναφέρουν, θα κάνουν στημένη ψηφοφορία γιατί πιστεύανε ότι μονάχα με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι δύο άνθρωποι μπορούν να έρθουν κοντά λέγοντας ο ένας στον άλλον ερωτώματα τα οποία ήδη υπάρχουν και δεν θα χρειάζεται να σκεφτούν και πόσο μάλιστα όταν υπάρχουν και δύο σκηνές φιλιού. Αυτό είναι το πρώτο μέρος και βλέπουμε την προσπάθειά τους να πείσουν τους σπουδαστές τους να έρθουν στον άπλιο χώρο και να ψηφίσουν ίσως και λίγο στριμμένα κάποια πράγματα, ίσως την προσπάθειά τους για να ανεβάσουν την παράσταση αυτή και από το δεύτερο μισό βλέπουμε αυτή την παράσταση όπου ευτράτελες καταστάσεις όπως πέφτουν τα σκηνικά, σκίζονται τα κοστούμια, ξεχνάνε τα λόγια τους, μπαίνουν και τα κάνουν όπου θέλουν, δεν τους ενδιαφέρει υποτίθεται η έννοια του χρόνου και της κοιλιάς, παίζεται όλο αυτό πάνω στην αθωότητα και στον αυθορμητισμό τους και ταυτόχρονα μέσα σε όλα αυτά να υπάρχει και ένα εμπόδιο για να υπάρχει και εξέλιξη που το εμπόδιο είναι ο ικανός, αυτός που ασχολείται με τη φωτιά που είναι σε όλα τέλειος, άριστος, άψογος, ήθελε το ρόλο για αυτό, δεν το κατάφερε και έτσι, συγγνώμη, έθετε και έβαζε εμπόδιο κατά τη διάρκεια της παράστασης, όλα αυτά μαζί συμβάλλουν, συνδράμουν σε ένα και μόνο αποτέλεσμα, στο φιάσκο της παράστασης, αλλά στην επίτευξη του στόχου. Αυτό μην το βάλετε, το τελευταίο δεν θέλετε, δεν ήθελα να το πω. Και να έρθει να δω όμως, αν αρέσει, αν πάει καλά, όπως είδαμε στο τέλος, αφήνουμε και υπόνοιες για sequel. Βλέπουμε ότι υπάρχει προοπτική και για Αντώνη και Κλεοπάτρα μετά. Οπότε, ώρες, μέρες... Ώρες και μέρες, λοιπόν. Είμαστε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο είμαστε στις 9 και Κυριακή είμαστε στις 8.30. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν καταφέρετε να έρθετε φίλοι μου. Αλήθεια το λέω, θα χαρούμε πάρα πολύ αν καταφέρετε να έρθετε. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που η πρεμιέρα από ό,τι εισπράξαμε, από το χειροκρότημα και από αυτό που μας είπαν στο τέλος και δεν ήταν μονάχα φίλοι γνωστοί κτλ. Ήταν θετικά τα σχόλια. Ευελπιστούμε να έρθετε να δείτε για να μας πείτε και εσείς τα δικά σας σχόλια, όποια και να είναι αυτά. Πού να έρθουμε? Στο θέατρο Σοφούλη, θα πέσω το σπέτε. Εδώ. Οι μέρες που δεν παίζουμε τώρα, μέσα σε αυτή τη χρονική διάρκεια, είναι τα Σάββατα. Αυτά δύο πρώτα, γιατί τώρα αύριο, πούμε, τις παραμονές. Είναι παραμονή Χριστουγέννου και παραμονή Πρωτοχρονιάς. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνα για κρατήσεις εδώ στο θέατρο. Και θα είναι μεγάλη μας χαρά να επισκεφτείτε και τη σελίδα μας, πώς από εδώ αλλά και γιατί όχι, θετικές παραστάσεις, όπου εκεί πέρα ανεβάζουμε κάθε νέο, κάθε τι που συμβαίνει στην παράσταση, να γράψετε τα δικά σας σχόλια, θα χαρούμε πάρα πολύ. Στο Facebook αυτό. Στο Facebook, ναι. Μπράβο, παιδιά. Και αυτό, εγώ έχω την ανάγκη και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Πέλη, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Σε όλα μας τα οργάνωνε και ταυτόχρονα επίσης εξίσου ένα τεράστιο ευχαριστώ και όχι μόνο στην Παυλίνα, σε όλη την οικογένεια της Παυλίνας γιατί για τα σκηνικά θες, για το ράψιμο των κουστούμιων θες. Αυτό όλο το έργο νομίζω ότι τώρα έπρεπε να γίνει και είναι μια ευτυχή συγκυρία για μένα και νομίζω και για τα παιδιά. Τελευταία ερώτηση. Ναι, συγγνώμη. Όχι, πες. Τελείωσε. Σου φάγα το έδι, δηλαδή. Τελευταία ερώτηση. Πόσα χρόνια θα παίζετε? Πόσα χρόνια. Όσο μας το προωθήσετε εκεί. Όσο έρχονται. Συγγνώμη, δεν θα παίξετε και το 17, δηλαδή. Θα παίξουμε και το 17. Καλώς ερχόντα των πραγμάτων. Άρα η παράσταση θα παίζετε 2 χρόνια. Ναι. Και για δύο μήνες. Και για δύο μήνες. Έτσι ακριβώς, έτσι θα λέμε. Τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο αυτό. Θα χαρούμε. Διαδώστε το αν σας άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, μπορείτε πραγματικά τώρα πείτε την ειλικρινή σας γνώμη και είναι καλό όποιος θέλει. Καλό κακό να έρθει να το βλέπει, να ξέρει τι πρέπει να αποφύγει ή να ξέρει τι πρέπει να φτάσει. Εμείς πάντα και πάντα θα το λέω, μέσα από την τέχνη μας σκοπό έχουμε να απαντάμε σε ερωτήματα και να προκαλούμε ερωτήματα. Ελπίζουμε παίρνουν από μια ευχάριστη διάθεση διασκέδασης και ψυχαγωγίας
να μπορέσουμε να απαντήσαμε ή να προκαλέσαμε κάποια ερωτήματα, είτε με τη σκηνοθετική μας άποψη, είτε με την υποκριτική δυνότητα των παιδιών αυτών που είναι αξιολογότατα όλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κάτσε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Φωτογραφία λίγο.